Κύριε Διοικητά, χτες το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού αποφάσισε την διάθεση ενός ποσού από τα ταμιακά διαθέσιμα του οργανισμού σας στον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους. Τι ακριβώς προβλέπει η απόφαση αυτή? Ξάφνιασε πολλούς η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού μας να καταβάλλονται τα ποσά που εισπράττει κάθε φορά σε ένα λογαριασμό ο οποίος θα αξιοποιείται με έναν τρόπο αποδοτικό στην Τράπεζα της Ελλάδος. Νόμιζαν ότι αυτό ήταν κατ' εντολή της κυβέρνησης. Διευκρινίζω ότι η ίδια η πράξη νομοθετικού περιεχομένου που είχε εκδοθεί δίνει την ευχέρεια στους οργανισμούς όπως ο δικός μας να πάρει μια τέτοια απόφαση. Την ημερήσια διάταξη με το θέμα αυτό την είχα συντάξει προτού καν σκεφτεί η κυβέρνηση να βγάλει πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Δηλαδή είναι σχεδόν από την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν υπήρχε τέτοιο πράγμα. Επομένως, ήταν μια απόφαση των ίδιων των φορέων που συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο, δηλαδή των ίδιων των ασφαλισμένων, να ενισχύσουν την καλύτερη προσπάθεια της κυβέρνησης για μεγαλύτερες αποδόσεις. Και πράγματι μου κάνει και εμένα εντύπωση να ακούω, όπως παράδειγμα σήμερα το πρωί, τις απόψεις των κάποιων εκπροσώπων των Δήμων και των Περιφερειών, που λένε ότι εμείς το 2,5% το παίρναμε έτσι κι αλλιώς από τις τράπεζες. Δεν αντιλαμβάνονται άραγε ότι πρώτα απ' όλα το δημόσιο επιχορηγεί και τους Δήμους. Και ότι αν τελικά το Κεντρικό Ταμείο καταφέρει να έχει μια απόδοση ακόμα παραπάνω, κατά 2%, δηλαδή να έχει 4,5%, αυτό δεν είναι για την κοινή μας ωφέλεια, για το κοινό μας συμφέρον. Είναι φυσικά για την κοινή μας ωφέλεια, είναι για το κοινό μας συμφέρον και περίπου υπολογίζω ότι αυτή η ωφέλεια θα φτάνει να πληρώνουμε το ΕΚΑΣ ενός έτους περίπου. Αυτό είναι θετικό και επειδή ακριβώς αντιλαμβάνονται οι φορείς των ασφαλισμένων το συμφέρον που έχουν από μια τέτοια επιλογή, ψήφισαν να δοθούν χωρίς να κληθούν προς τούτο από την κυβέρνηση, καν ο Υπουργός δεν ήξερε ότι εμείς είχαμε τέτοιο θέμα και πήραμε τέτοια απόφαση. Κανείς δεν το γνώριζε. Ποιο είναι το ποσό, κύριε? Θα είναι περίπου 90 εκατομμύρια στη διάρκεια του διμήνου. Αξίζει να σημειώσω πάντως και τη συζήτηση που γίνεται για την πράξη του νομοθετικού περιεχομένου, με την οποία ρυθμίστηκε αυτό το θέμα της συγκέντρωσης κεφαλαίων. Όταν κάτι γίνεται για να εφαρμοστεί κάτι που είναι πολύ σωστό και αναγκαίο, εμένα δεν με πειράζει με ποιο τρόπο γίνεται το τυπικό θέμα. Έχει σημασία ασφαλώς και βεβαίως η πράξη νομοθετικού περιεχομένου θα έρθει στη Βουλή προς κύρωση και πρέπει να έρθει σύντομα. Η Βουλή δεν πρέπει να είναι εκτός της ευθύνης της και πρέπει να αποφασίσει. Θα έχουμε όμως και τα αποτελέσματα της καλής διαχείρισης και τότε η Βουλή είμαι βέβαιος ότι θα πιστεί ότι αυτό ήταν το σωστό. Αλλά να μην κάνουμε κάτι που είναι αναγκαίο και σωστό με τον φόβο του ότι παραβιάσαμε τον τύπο, θα μοιάζει με τη συζήτηση των Βυζαντινών περί του φίλου των Αγγέλων και των Αρχαγγέλων. Θα χάνουμε το πραγματικό νόημα των πραγμάτων και των προβλημάτων που πρέπει να λύσουμε, προσκολλημένοι σε μια ιησουίτικη προσήλωση στην τυπικότητα. Και αυτό δεν πρέπει να το κάνουμε. Είναι πολλά παραδείγματα στην ιστορία που μου έρχονται στο νου, όπως τον Ισπανικό Εμφύλιο Πόλεμο, γιατί χάνανε οι Δημοκρατικοί. Διότι αποφασίζανε μετά από αρκετή συζήτηση. Αλλά οι Μελανοχίτωνες πήγαιναν κατευθείαν και έφοδο. Έκαναν έφοδο και τέλειωναν τη μάχη. Στον προϋπολογισμό προβλέπεται φέτος έλλειμμα άνω των 500 εκατομμυρίων, σύμφωνα με τις προβλέψεις του προϋπολογισμού πάντοτε. Εσείς πιστεύετε οι συντάξεις είναι διασφαλισμένες? Είναι διασφαλισμένες γιατί χωρίς το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης δεν νοείται η ύπαρξη μιας κοινωνίας. Και μάλιστα μιας κοινωνίας που χρειάζεται την αλληλεγγύη και το αίσθημα της ασφάλειας περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Δεν θέλω να μπω ακριβώς στα νούμερα για να μην τρομάζουμε με τα νούμερα αυτά γιατί είναι πραγματικά μεγάλα. Ο προϋπολογισμός λέει 540 εκατομμύρια, θα είναι πολύ περισσότερο. Το θέμα είναι ότι εμείς μπαίνουμε σε έναν τιτάνιο αγώνα. Ξεκινάμε από την αναδιοργάνωση του οργανισμού, από την τακτοποίηση και επανάκαμψη των ασφαλισμένων στους κόλπους του οργανισμού, να επανέλθουν οι ασφαλισμένοι μας και να είναι ενεργοί. Γι' αυτό το λόγο κάνουμε και τις ρυθμίσεις καταβολής των οφειλών, οι οποίες είναι
για κάποιους αδύνατον και πάλι να καταβάλουν οποιαδήποτε σφορά, είναι αυτοί που ήδη βρίσκονται χρεοκοπημένοι και έχουν βγει από το σύστημα, έχουν βάλει λουκέτο στις επιχειρήσεις. Θα πάρουμε μέτρα και για αυτούς για να μπορέσουν να επανέλθουν στη δραστηριότητα την οικονομική, αλλά και να διατηρήσουν την ικανότητά τους, την επιχειρηματική, αυτοί που είναι ήδη σε ενέργεια, σε δράση επιχειρηματική, αλλά δυσκολεύονται. Γι' αυτό το λόγο έχουμε 100 δόσεις, δηλαδή κοντά στα 8,5 χρόνια, να ρυθμίσουν τις παλιές οφειλές τους, με ένα επιτόκιο πάρα πολύ μικρό, 0,25% μηνιαίως, και με μια έκπτωση στο 50% των επιβαρύνσεων και των τελών που έχουν επιβληθεί για αυτές τις οφειλές. Αν κάποιος καταβάλει αμέσως όλα τα ποσά που οφείλει, θα εξαφανιστούν τα τέλη και οι προσαυξήσεις στο σύνολό τους. Επομένως, οι ωφέλες είναι πάρα πολύ μεγάλες και οι εκπτώσεις επίσης είναι μεγάλες, γιατί είναι οι δόσεις 36, είναι 4 κλίμακες δόσεων πάνω στις οποίες μπορεί κανείς να βρει τη δικιά του προσαρμοσμένη δραστηριότητα με βάση τις δικές του δυνατότητες και τις δικές του ανάγκες, με εκπτώσεις που φτάνουν από το 100% όπως είπα, 80%, 70%, 60%, 50% ή 100 δόσεις. Και για όσους έχουν οφειλές κάτω από 5.000 ευρώ, είναι χωρίς επιτόκιο αυτή η καταβολή. Επομένως, μέχρι τις 10.000 ευρώ, κανείς αν οφείλει 10.000 ευρώ, με την επιλογή και τριών ασφαλιστικών κλάσεων χαμηλότερων από αυτή που βρίσκεται, εξασφαλίζει απολύτως την δόση των οφειλών. Απολύτως. Δεν χρειάζεται να βάλει τίποτα από τη τσέπη του παραπάνω για να εξασφαλίσει αυτές τις πληρωμές. Και θα είναι ενήμερος καταβάλλοντας την τρέχουσα οφειλή του. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι πληρώνει την οφειλή και την εισφορά του, περίπου όσο θα πλήρωνε την εισφορά με μια τέτοια ρύθμιση. Ναι, ακριβώς έτσι. Το λέτε πάρα πολύ εύγλωτα. Όσο θα ήταν η εισφορά του, είναι ενήμερος ασφαλιστικά και ως προς την υγεία και ως προς τη σύνταξή του με αυτή τη ρύθμιση. Τα δελτία παροχής υπηρεσιών θέλουν επανεξέταση. Γιατί περιπτώσεις όπου κάποιος κανονικά θα έπρεπε να είναι ασφαλισμένος σε άλλο ταμείο, εμφανίζεται για λόγους που η πίεση της αγοράς έχει επιβάλει στον μισθωτό κανονικά εργαζόμενο, να εμφανίζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας και να υπάγεται στον ΟΕ, ενώ θα πρέπει να είναι ενδεχομένως στο ΙΚΑ ή στο ΕΤΑΠ ΜΟΜΟΕ, αν μιλάμε για δημοσιογράφους. Και είναι άλλο πράγμα ο δημοσιογράφος που κάνει πρακτορείο και πραγματικά εκεί είναι επιχείρηση, και άλλο ο δημοσιογράφος που έχει έναν εργοδότη, μία εφημερίδα, ένα μέσο ή δύο για να συμπληρώνει ουσιαστικά το μεροκάμα του, να εμφανίζεται ότι είναι ελεύθερος επαγγελματίας και να αντιμετωπίζεται ως επιχειρηματίας εισοδηματίας. Δεν είναι αυτή η εικόνα πραγματική. Πρέπει να διορθωθεί. Είναι από τα πρώτα θέματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε, με έναν τρόπο όμως πολύ προσεκτικό για να μην έχουμε τερατογενέσεις. Εδώ το στοιχείο της αναδιανομής στην ίσπραξη λείπει εντελώς. Πρέπει να κάνεις κάποια αλλαγή σε αυτό. Έχει πολιτικό βάρος μια τέτοια απόφαση και ασφαλώς δεν θα είναι μια πρωτοβουλία του οργανισμού να κάνει κάτι τέτοιο. Θα είναι μια νομοθετική πρωτοβουλία. Όμως όλα αυτά πρέπει να γίνονται με μεγάλη προσοχή, γιατί καμιά φορά δημιουργούν αντίστροφα αποτελέσματα. Πρέπει να το προσέξουμε. Το έλλειμμα όμως που δημιουργείται είναι αναπόφευκτο όσο δεν υπάρχουν μηχανισμοί για την αναπλήρωση των ελλειμμάτων μέσα από το ίδιο το σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης. Τότε έρχεται το δημόσιο να το πληρώνει. Και έχει την υποχρέωση η πολιτεία, το δημόσιο ταμείο, να συμπληρώνει τέτοιου είδους ελλείμματα του συστήματος της κοινωνικής ασφάλισης, αν δεν έχει ταμιακές πράξεις. Και την έχει και από το Σύνταγμα, αλλά και την έχει και ως κοινωνία. Η κυβέρνηση διαχειρίζεται τα κεντρικά προβλήματα του πληθυσμού της χώρας, όλου του λαού. Δεν είναι κυβέρνηση κάποιων μόνο. Είναι κυβέρνηση όλων. Και το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης είναι ένα σύστημα για όλους. Και πρέπει να παίρνονται εκείνα τα μέτρα ώστε να παρέχονται συνθήκες κοινωνικής ασφάλισης σε όλους τους πολίτες. Και να μην βγαίνουν από αυτό, αλλά και να βοηθούνται στις ανάγκες τους να παραμένουν σε αυτό. Το γεγονός ότι πάρα πολλοί συμπολίτες μας δεν είχαν περίθαλψη για σοβαρές ασθένειες, μείνανε εκτός υγειονομικής περίθαλψης, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Δεν είναι δυνατόν να σημαίνει κάτι τέτοιο. Συνέβη όμως.
Και αυτά τα μέτρα όλα πρέπει η κυβέρνηση αυτή να τα λύσει. Είναι δικά της προβλήματα πια όλα αυτά τα προβλήματα του παρελθόντος και πρέπει να τα λύσει. Είστε αισιόδοξος? Είμαι αισιόδοξος. Αν εμπνεύσουμε σε όλους τους πολίτες την πεποίθηση και τη συνείδηση ότι όλοι μαζί παλεύουμε για να βγούμε στον ίσιο δρόμο. Είμαστε στον γκρεμό, στο βάθος σχεδόν του γκρεμού. Πρέπει να ανέβουμε και πρέπει να ανέβουμε όλοι μαζί με μια προσπάθεια και μια συνειδητοποίηση της κατάστασης.